Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι για να κάνουμε ένα έργο μέσα στις δοκιμασίες και να ξεπεράσουμε οτιδήποτε εμπόδια, φυσικά είναι κατανοητό και δεν πρέπει κανείς να το περάσει το μήνυμα αυτό έτσι, διότι είναι πολύ κακό να πει ότι εγώ ξεπέρασα και έκανα αυτά. Βλέπουμε εδώ ότι οι πατέρες λένε φύλαξ άγγελος. Όταν έχουμε και θέλουμε να έχουμε την επαφή με τον ίδιο τον Θεό, ο Θεός με ρημνεί για το πλάσμα του και στέλνει φύλαξ άγγελο. Και από κάθε παγίδα, όπως είπες φίλε μου, ο φύλαξ άγγελος μας προστατεύει και μυστικά σε σκουντάει, σου λέει από εδώ θα πας. Εσύ ήταν να πας από εδώ, σου λέει από εδώ θα πας. Γιατί ξέρει ότι εκεί περιμένει κάτι κακό. Αλλά επειδή εσύ είσαι ενωμένος με τον Θεό και αυτός είναι άγγελος καλός για να προστατεύσει το πλάσμα του Θεού από εδώ. Άραγε, εμείς δεν γνωρίζουμε τις παγίδες που έχει στήσει ο πονηρό. Όχι. Ο άγγελος τις γνωρίζει. Λοιπόν, άραγε, μυστικά όλοι μας έχουμε κάποιον άγγελο και κοντά μας που μας προστατεύει. Αυτός ο άγγελος είναι στο δικό μας χέρι, στο δικό μας και στο δικό μας τρόπο ζωή να παραμείνει κοντά μας και να μας προστατεύει μέχρι που θα φτάσουμε για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν η ζωή μας απέχει από τον Θεό και από την Εκκλησία, ο φύλαξ άγγελος φυσικά δεν έχει θέση εκεί. Θα φύγει. Και από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι είπα πρωτήτερα, από μόνοι μας δεν είμαστε εις θέση να κάνουμε τίποτα αρετό. Διότι το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Άνευ εμού, ου ποιήσετε αγαθό. Για πήγαινε εκεί, Γιώργο. Παρουσία ενός φύλακος αγγέλου, λυσίων κάθε αληθινού χριστιανού, είναι απαραίτητος. Γιατί τα σώματα των χριστιανών, κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, είναι ναοί του Αγίου Πνεύματος. Και οι ίδιοι οι χριστιανοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού, αναγεννημένοι χάρη στο λειτουργικό του έργο. Ιδιαίτερα γιατί μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η αξία του χριστιανού ως μέλος του Χριστού και ναού του Αγίου Πνεύματος απαιτεί οπωσδήποτε την παρουσία δίπλα του. Την παρουσία δίπλα του ενός φύλακος αγγέλου, σαν μεγαλύτερο αδελφού φίλου που τον οδηγεί στη βασιλεία του κοινού του Κυρίου. Αν η χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Χαρά ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε τι σπουδαίο μέρος παίρνουν οι άγγελοι του Θεού στη σωτηρία μας. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στο παιδί μας που είναι μακριά, σε μία ξένη χώρα. Λοιπόν, δεν μεσολαβούν οι ταχυδρόμοι. Ναι. Για να πάει το γράμμα, την επιστολή, να πάει αυτό που είναι να πάει. Τώρα έχουν και το τηλέφωνο, αλλά με, λοιπόν, με το γράμμα. Αυτό το ρόλο παίζουν οι άγγελοι. Είναι κοντά μας, διότι παίρνουν μήνυμα από τον ίδιο τον Θεό και λέει, αυτός είναι δικός μας. Πας κοντά, θα τον προστατεύσεις. Μέχρι εκεί που πρέπει. Και όπως είπε ο πατέρας εκεί, όταν προσπαθούμε να είμαστε στην Εκκλησία να κάνουμε μυστηριακή ζωή που λέει και να κοινωνούμε. Έτσι. Όταν είναι καλός χριστιανός, λέει το βιβλίο. Ναι, όχι καλός άνθρωπος. Άκουσε, ναι, καλός χριστιανός. Καλός χριστιανός. Λοιπόν, να και να κοινωνούμε και να είμαστε μέσα από την Εκκλησία. Και θα πω και μία λέξη, να κάνουμε υπακοή μέσα στην Εκκλησία και κάτι άλλο που δεν το έχω πει πολλές φορές και πρέπει να το πω. Πολλοί άνθρωποι πάνε στην Εκκλησία και λένε, θα πάω να πω την αμαρτία μου που έχω στον Πάτερ και να μου δώσει την ευχή για να πάω να κοινωνήσω. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάτι μικροπροβλήματα στην ψυχή του ανθρώπου που τον περιτριγυρίζουν και τον απασχολούν. Και λέω τώρα, ο παπάς, η εκκλησία είναι μόνο για την αμαρτία, δεν είναι για τα άλλα τα προβλήματα. Προσωπικά εγώ
ό,τι πρόβλημα με απασχολεί, οτιδήποτε και να είναι. Και όχι η αμαρτία. Κάποιο άλλο πρόβλημα. Θα πάω στον πνευματικό μου και θα το συζητήσω. Να με κατευθύνει. Να μου πει, κύριε Μιχάλη, αυτό σε παρακαλώ θα το χειριστείς έτσι, διότι όταν το πάρεις έτσι και μέσα από την Εκκλησία, ένα είδος φιλίας, μέσα από την Εκκλησία θα έχει στήριξη. Άρα μας συμφέρει πάλι. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αμαρτία. Δηλαδή πάμε στην Εκκλησία μόνο επειδή κάναμε αμαρτία και τίποτα και μετά όλα τα άλλα τα λύνουμε μόνοι μας. Όχι. Τα οικογενειακά τα λέει όλα μου. Τι. Πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις. Και τις κατευθύνσεις που σου δίνει να προσπαθείς όσο μπορείς να... Ναι. Να πηγαίνεις ακριβώς εκεί, έτσι, διότι θα έχεις ωφέλεια και η κάθε ψυχή. Ναι. Γιώργο, πήγαινε σε παρακαλώ στο, είπες το, 125 ή 548, 453. Πήγαινε εκεί και τώρα θέλω όλο ραντεβού. Όταν ο εχθρός σε πειράζει, εσωτερικά, με σκέψεις, αμφιβολίας γύρω από τα λόγια του Σωτήρος, συλλογή σου. Κάθε λέξη του Θεού μου Ιησού Χριστού είναι ζωή για μένα. Τότε το δηλητήριο της αμφιβολίας θα βγει από την καρδιά σου και θα ειρηνεύσεις και θα ξανανιώσεις ευεξία στην ψυχή. Και όταν πάλι σε πειράζει η αμφιβολία γύρω από κάθε λόγο ή θεσμό της Εκκλησίας, λέγε ξανά ότι είπε ο Κύριος απευθυνόμενος στην Εκκλησία. Όταν δε έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι όλα στην Εκκλησία είναι αληθινά και σωτήρια. Και άρα η Εκκλησία μας σώζει, είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Στα λειτουργικά βιβλία, στα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, παντού λέει ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, της αγάπης και της σωτηρίας. Θέλω να πω για τον πατέρα εδώ μία λέξη μόνο. Θα πούμε και θα της δώσουμε μία έμφαση. Αδέρφια, υπάρχει εκκλησία, ο ναός, η εκκλησία, λύρος και λαός, δίχως πνεύμα Άγιο. Όχι, τι λέτε εσείς? Όχι, δεν υπάρχει εκκλησία από πνεύμα Άγιο. Το πνεύμα, εκκλησία, πνεύμα το Άγιο στην εκκλησία μας τι κάνει? Εδραιώνει όλο αυτό το δόγμα και το στηρίζει, διότι είναι η αλήθεια. Θα στείλω, λέει, σας συμφέρει να φύγω. Θα στείλω το πνεύμα το Άγιο, τον παράδειγμα του. Δηλαδή, θα είναι διδάσκαλός σας και παρηγορητής σας στα προβλήματά σας. Και θα σας σηκώνει. Η Εκκλησία που έχει το πνεύμα το Άγιο και τα μυστήρια και τους κληρικούς μας, τους αντιπροσώπους του Κυρίου, με το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι παρηγοριά στην κάθε ψυχή. Πού μπορούμε αλλού να βρούμε παρηγοριά? Σε κάποιο κέντρο, σε κάποιο παμ, σε κάποιο ντύσιμο, σε κάποιο φαγοπότη, σε τι να αυτά έρχονται και παρέρχονται. Και ο άνθρωπος υποφέρει. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος δεν είναι το εξωτερικό, είναι το εσωτερικό του. Αυτό υποφέρει. Συμφωνείτε? Ότι πρέπει στην Εκκλησία να έχουμε αρχή και τέλος στη ζωή μας μέσα από την Εκκλησία. Η Εκκλησία μας σήκωσε σαν μωρά παιδιά και η Εκκλησία θα μας καναπάρει πάλι. Διότι μέσα από την Εκκλησία, όπως λέει η Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού, ο Παράκλητος, έχουμε προορισμό. Όποιος... Έχουμε ανάγκη από πνευματική τροφή. Όπως και το σώμα θέλει τροφή, θέλει και η ψυχή. Έτσι Μαρμαπίτσο. Φτάσει, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Ότι αν κανείς πει λόγο για μένα, ο Κύριος, εγώ το συμφωνώ. Αλλά αν θα πει λόγο για το Πνεύμα το Άγιο, δεν συγχωρείται. Είναι σωστό αυτό. Ναι, δεν συγχωρείται. Δεν μπορεί να πεις γιατί και τι να μου κάνει ο παπάς με το πετραχή. Όμως, έχει τη δύναμη, το δεσμεύει και λύγει. Να σε πάει στον παράδεισο και να σε
κατεβάσει κάτω. Έχει τέτοια δύναμη. Χάρη, από το Θεό πήγε. Είναι από το Θεό. Όχι, από το Θεό. Το τέταρτο στίχο βλέπουμε και λέει «Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριο του Θεού, προς το Θεό τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσομαι εσύ εν κιθάρα ο Θεός μου. Και θα εισέλθω εις το θυσιαστήριο του Θεού εις τον Θεό, ο οποίος εφραίνει την ύπαρξή μου και με τα σκητήματα της πνευματικής χαρά που θα μου μεταδίδει. Θα με κάνει και πάλι νέο». Και λέω τώρα, αυτό που είπα πρωτήτερα, βλέπουμε εδώ ότι το θυσιαστήριο δεν είναι τίποτα παραπάνω από την Αγία Τράπεζα. Όταν ετοιμαστούμε και πάμε και παίρνουμε σώμα και αίμα Κυρίου, πώς αισθανόμαστε την ώρα εκείνη? Αισθανόμαστε ανανεωμένοι, νέοι, ξαναπατάμε πάλι στα πόδια μας. Έχουμε αυτές τις τοποθετήσεις που είχαμε και ό,τι μας απασχολούσανε, τα έχουμε παραμερίσει και ξαναπατάμε από την αρχή. Διότι ο Κύριος δεν είναι τίποτα παραπάνω που λέει «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, θάνατος ου». Ού εισέλθει στην ψυχή του ανθρώπου, εφόσον ακολουθεί, όποιος ακολουθήσει εμένα, διότι λέει και στο βιβλίο του, στις εικόνες που όλοι το έχετε δει, που λέει «Ο ακολουθών εμεί ού περιπατήσει τη σκοτία». Δηλαδή δεν έχει φόβο να πέσει στο σκότος, στον πειρασμό, στο σατανά και στην απώλεια, τη σκοτία, αλλά έξι το φως τη ζωή. Εγώ είμαι το φως και η ζωή. Άρα και κοντά στον Κύριο βλέπουμε εδώ μέσα από την Αγία Τράπεζα γινόμαστε ξανά νέοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Άρα και η Εκκλησία μας λέει εδώ ότι αναγεννάει τον άνθρωπο και τον επαναφέρει σε ό,τι ηλικία γεννάει. Λένε πολλοί και δεν το βρίσκω λογικό. Λένε πολλοί κοινωνίες πολλές, τα παιδιά, πολλές κοινωνίες. Όταν παρατηρήσεις, και εγώ τι να δει. Ορίστε. Μπροστά ο ιερέας, όταν είναι μπροστά, όταν είναι η τράπεζα και βλέπει ανατολικά, την Ανατολή, βλέπει τον σταυρωμένο να τον παρακολουθεί. Και από πάνω, η πλατιτέρα, η οποία άγρημα τον παρακολουθεί τον ιερέα για να κάνει τέλεια την αποστολή. Λοιπόν, μπροστά τους, μπροστά στη κοιλιά, έχει το αντιμίσιο. Χωρίς το αντιμίσιο δεν γίνεται λειτουργία. Γιατί είναι ο τάφος του Χριστού. Γίνεται τάφος του Χριστού. Έχει το Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο δεν σηκώνεται από εκεί. Συνέχεια. Και στο δεξί χέρι έχει το σταυρό. Θα βγει να λογίσει τους εζόμους. Ναι. Λοιπόν, είναι θρόνος του Θεού. Με λίγα λόγια, το Ιερό της Εκκλησίας είναι θρόνος του Θεού. Και είχε δει ο Μέγας Αντώνιος ότι εντε τις χάρες μέρες, τώρα μου, σήμερα είναι σήμερα, είδε ότι μέσα στο ιερό της Εκκλησίας γαϊδούρια και μουδάρια να κλωτσέονται.